πούμε συγκεκριμένα πράγματα στον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι ότι και πολλές ώρες έχουν περάσει πλέον και τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά. Λοιπόν, παιδιά, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που βιώνουμε εδώ και δύο μέρες στην Καστοριά, που είναι πρωτοφανή, επειδή δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα με τη θολότητα του νερού, πράγμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και πριν από 2-3 μήνες. Σας έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Μέχρι τώρα, τις δυο προηγούμενες φορές, μπορούσαμε να δώσουμε ασφαλές νερό σε λιγότερο από 24 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι εντάξει, είναι στα όρια της αντοχής των δημοτών, των πολιτών. Αυτή τη φορά, επειδή τα καιρικά φαινόμενα είναι πιο ακραία και επειδή, όπως βλέπετε και εσείς, συνεχίζεται η κατάσταση αυτή με τα καιρικά φαινόμενα, μπορεί να μην είναι τόσο έντονα, αλλά αυτά που έχουμε ως ενημέρωση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ότι θα συνεχιστεί και όλη τη βδομάδα. Και επειδή πλέον πάμε για 48 ώρες και δημιουργούνται και άλλα θέματα υγιεινής, δεν είναι μόνο το νερό το πόσιμο, εντάξει, έχουμε θέμα και με τους δημότες, οι οποίοι πλέον πρέπει και να πληθούν, πρέπει και να πάνε και με συγχωρείτε στις τουαλέτες, και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν λοιμώξεις και άλλα τέτοια προβλήματα, θεωρήσαμε σκόπιμο μαζί με τον Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να κάνουμε μια σύσκεψη και να συναποφασίσουμε αν πρέπει για τους λόγους αυτούς να δώσουμε το νερό στην κατάσταση που είναι τώρα, που δεν είναι ασφαλές και πόσιμο, για να μην δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα στους δημότες. Η απόφαση πάρθηκε, είναι ομόφωνη, και πλέον θα δώσουμε το νερό που θα είναι μόνο για άλλη χρήση και όχι προς πόση. Το τονίζω αυτό. Σε αυτό θα μας βοηθήσετε κι εσείς με την ενημέρωση τη συνεχή που θα δίνετε στους δημότες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν το νερό θα είναι απολύτως ασφαλές, διαυγές, καθαρό και όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, με νέες ανακοινώσεις θα ενημερώσουμε τους δημότες ότι μπορούν πλέον να το χρησιμοποιήσουν και προς πόση. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση το πότε περίπου ενδεχομένως μπορεί να δοθεί και πόσιμο νερό? Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόβλεψη, γιατί δεν ξέρω τι καιρικά φαινόμενα θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες ή και ημέρες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη και από χθες και το πρωί και τώρα, μάλιστα, επειδή θα είχαμε αυτή τη σύσκεψη, ήθελα να δω τι γίνεται και έχουμε στείλει, έχουμε πάρει δείγματα για να δούμε, συγκρίνοντας με τα προηγούμενα, αν καλυτερεύει η κατάσταση. Πράγματι είναι αρκετά καλύτερη και πριν από 2 ώρες είχαμε πάρει πάλι δείγματα με παρουσία και της υγειονομικής υπηρεσίας. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί λίγο, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, δεν υπάρχει περίπτωση και για σήμερα να καθαρίσει το νερό και να μπορέσουμε να το δώσουμε προς πόση. Άρα λοιπόν παίρνουμε αυτή την απόφαση για να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα. Κύριε Παύλο, εκτός από την πόση υπάρχουν και άλλες χρήσεις, δηλαδή υπάρχει μαγείρεμα, τέτοιου είδους? Κοιτάξτε, τώρα δεν είμαι πλέον αρμόδιος για να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που ξέρω, ρωτώντας και εγώ αυτούς τους υπεύθυνους, είναι ότι η θολότητα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, να το πω έτσι, ακόμα και αν κάποιος κατά λάθος, που δεν είναι ενημερωμένος, το χρησιμοποιήσει. Τα όρια πλέον, σας είπα, ότι είναι αρκετά καλύτερη η κατάσταση και με την κατάλληλη χλωρίωση, εντάξει, δεν δημιουργεί κάποιος κινδύνος. Καλό είναι να μην χρησιμοποιηθεί για τίποτα άλλο εκτός από αυτά που είπαμε. Ούτε προς πόση, ούτε για μαγείρεμα, ούτε τίποτα. Να χρησιμοποιηθεί μόνο για άλλες ανάγκες που έχουν όλοι οι δημότες. Εάν σε περίπτωση συμβεί κάτι, κάποιοι άνθρωποι καταναλώσουν νερό, ποιος θα έχει την ευθύνη, κύριε Παύλο? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι εγώ δεν πρόκειται να δώσω ποτέ από μόνος μου το νερό αν δεν είναι απολύτως ασφαλές, διαυγές και όπως προβλέπετε. Σας είπα όμως ότι πλέον έχουμε φτάσει στα όρια αντοχής των δημοτών και μπορεί να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα
εάν δεν δώσουμε το νερό για άλλες χρήσεις. Λοιπόν, εγώ αναλαμβάνοντας, παίρνοντας αυτή την απόφαση από κοινού, αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη και από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι πρέπει να έχουμε τη στήριξη τη δικιά σας, να ενημερωθεί όλος ο κόσμος συνεχόμενα με τα blog, με τα ραδιόφωνα, με τις εφημερίδες, με την τηλεόραση, για να μην γίνει χρήση του νερού προς πόση. Τι να σας πω, νομίζω ότι σας έχω αναλύσει την κατάσταση πώς έχει και από εκεί και πέρα γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί τέτοιες στιγμές ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εμείς αναλαμβάνουμε λοιπόν αυτή την ευθύνη να δώσουμε το νερό έτσι ακριβώς. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, όχι να το δώσουμε, για να το μεταφέρουμε στις δεξαμενές της ΔΕΙΑΚ. Αφού λοιπόν ενημερωθεί ο κόσμος, από εσάς πρώτα, από όλα τα μέσα, μετά θα προχωρήσουμε και θα το δώσουμε. Άρα, μπορούμε να πω σε 2 ώρες θα έχει το νερό. Βεβαίως, αν γίνει η ενημέρωση, πιστεύω ότι περίπου σε 2-3 ώρες, πιθανόν και παραπάνω, γιατί εντάξει, δεν θα μάθουν άμεσα οι πολίτες όλοι αυτή την ώρα, γιατί είναι και ώρα που άλλοι κοιμούνται, εντάξει, άλλοι εντός της ημέρας, το απογευματάκι σίγουρα θα το δώσουμε και θα πάει παντού. Ανταπόκριση στην πρόσκληση, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ και για την ενημέρωση και για την πραγματική διάσταση του προβλήματος που δημιούργησαν τα ακραία φαινόμενα. Ακούσατε την συλλογική απόφασή μας, η οποία έχει σχέση με την υγεία γενικότερα των συμπολιτών μας. Το νερό θα δοθεί προς οποιαδήποτε χρήση εκτός της πόσης. Θα δοθεί, είναι μια πολιτική απόφαση η οποία έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και στόχο έχει να προασπίσει τη δημόσια υγεία γενικότερα των συμπολιτών μας. Κύριε Δήμαρχε, κάθε φορά όμως, και θέλουμε να μάθουμε λίγο και τους στόχους της Δημοτικής Αρχής, κάθε φορά που έχουμε τέτοιο πρόβλημα, αρχίζουμε και κάνουμε διάφορα σενάρια και λέμε τι πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Θα προχωρήσετε σε κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολλές πιθανότητες τουλάχιστον να ξαναδούμε τα ίδια πράγματα. Να πω το εξής. Βέβαια, μπορεί να αναλυτικά να αναλύσει το θέμα ο κ. Παύλου. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι οι πηγές της Κορομιλιάς έχουν πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε εδώ και πολύ καιρό. Όπως και το δίκτυο, εδώ και 50 χρόνια έχει προβλήματα. Και μάλιστα σημαντικά προβλήματα. Ήδη η περιφέρεια, από ό,τι πληροφορούμε και ξέρω, και η ΔΕΙΑΚ προχωρήσει μια προγραμματική σύμβαση ύψους περίπου 60.000 ευρώ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στις πηγές της Κορομιλιάς. Και από εκεί και πέρα έπονται ενέργειες οι οποίες τελικά θα λύσουν το πρόβλημα γενικότερα της πόλης της Καστοριάς οριστικά και συγκεκριμένα. Επί του θέματος μπορεί να σας μιλήσει και ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν δημιουργήθηκε τώρα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο καρκινοβατεί χρόνια και χρόνια. Τώρα το επιλύουμε. Παρ' όλα αυτά, προφανώς θα έπρεπε να γίνει κάτι, γιατί δεν μπορούσε να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Παύλου, η απόφαση είναι πολιτική και έπρεπε να πάρθει για το καλό και την υγεία των συμπολιτών μας. Έχουν ενημερωθεί και οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγιεινής της Αντιπεριφέρειας. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο, γιατί κυκλοφορούν και ιός και λοιμώξεις έξω, γαστριτερίτιδες, ιώσεις οι οποίες δυσκολεύουν την ζωή των συμπολιτών μας. Να μην τους την κάνουμε χειρότερη, ας τους διευκολύνουμε τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, να προσέξουν όμως, όπως είπαμε, μην καταναλώσουν το νερό, μην το πιούνε, ούτε να μαγειρέψουν, παρότι και υπερχλωριωμένο θα είναι το νερό, και δεν θα πάθει κάτι κάποιος αν το καταναλώσει, αν το πιει έτσι σε μικρές ποσότητες. Δεν έχω...